Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γεια χαρά και χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε στις τελευταίες μέρες του χρόνου πλέον και ήθιστε τέτοιες μέρες να γίνεται αυτό που λέμε ταμείο. Στο σημερινό μας podcast λοιπόν επιλέξαμε το κορυφαίο γεγονός του 2022, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βέβαια, απολογισμός δεν μπορεί να γίνει, όχι μόνο γιατί ο πόλεμος είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά γιατί οι επιπτώσεις από ένα τέτοιο γεγονός είναι ακόμα μπροστά μας και θα είναι και τα επόμενα πολλά χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα απαντήσουμε σε μερικά ερωτήματα. Ποιος κερδίζει από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ρωσονατοϊκό πόλεμο στην Ουκρανία, με ποιον τρόπο συμμετέχει η Ελλάδα στον πόλεμο, τι στάση κρατάνε τα πολιτικά κόμματα απέναντι σε αυτή τη συμμετοχή, ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι ή κερδίζει γενικά η χώρα. Συνήθως αντίστοιχες συζητήσεις στην τηλεόραση τις κάνουν οι λεγόμενοι ειδικοί. Πολλοί από αυτούς όντως κάτι έχουν να πούν, ωστόσο οι περισσότεροι απλά μεταφέρουν τη γραμμή του ΝΑΤΟ με τη λεζάντα όμως του ειδικού. Τους ακούς, ρε παιδί μου, και μπορεί να σκεφτείς, για να τα λέει έτσι ο κύριος καθηγητής Πανεπιστημίου, δίκιο θα έχει, με το ΝΑΤΟ πρέπει να είμαστε. Εν τω μεταξύ, οι μισοί ειδικοί είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι μισοί τυπώνουν καρτούλες αυτές τις μέρες, μπας και γίνουν βουλευτές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν πέφτει μέσα ούτε σε μισή εκτίμηση. Σε σχέση με αυτό το μοτίβο συζητήσεων, εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο ανορθόδοξα. Για να δούμε μια δήλωση. Τη διαβάζω. Το εμπάργκο στη θαλάσσια μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Εμείς, οι πλειοκτήτες, θα γίνουμε πλουσιότεροι. Αυτή η δήλωση ανήκει στον Νίκο Βερνίκο, εφοπλιστή και πρόεδρο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και την έκανε αρχές Δεκεμβρίου σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Liberation. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος, αφού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, οι εφοπλιστές κερδίζουν την ημέρα $400,000 από τη μεταφορά του LNG. Είναι τόσο μεγάλη ζήτηση και τέτοιες οι business που από τις αρχές του χρόνου μέχρι το Σεπτέμβρη του 2022 πρόσθεσαν στους στόλους τους 200 καινούργια πλοία συνολικής αξίας 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν το κουκουέ λέει ότι από τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο κερδίζουν οι λίγοι, είναι ξύλινη γλώσσα. Ορίστε τώρα που τα λέει με δικά του λόγια ο εφοπλιστής. Το πόσο βαθιά εμπλέκεται η Ελλάδα στο πλευρό του ΝΑΤΟ και της αντιδραστικής κυβέρνησης Ζελένσκι είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Αυτό όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, εστιάζοντας σε κάποια από τα στοιχεία της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, η αποστολή όπλων στην Ουκρανία είναι η κορυφή του παγόβουνου της συμμετοχής της Ελλάδας στον άδικο πόλεμο. Από τη μία, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε όλες τις έρευνες διαφωνεί και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά με την αποστολή όπλων στο καθεστώς Ζελένσκι. Από την άλλη, όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ συμφωνούν και επαυξάνουν στη συμμετοχή στον πόλεμο και με αυτόν τον τρόπο. Πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που προτρέπει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν μαζικά την αποστολή όπλων υπερψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται ανοιχτά, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ήδη, ένα παζάρι της κυβέρνησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποστολή του αντιαεροπορικού συστήματος S-300 ρωσικής κατασκευής από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία. Αλήθεια, τι απαντούσε ο Πρωθυπουργός σε ερώτηση του ριζοσπάστη τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε? Σκοπεύει η κυβέρνηση να στείλει τεθωρακισμένα οχήματα στην Ουκρανία, όπως και εκπαιδευτές των ειδικών δυνάμεων για να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς στρατιώτες, όπως έχει γραφτεί στον τύπο και δεν το έχετε διαψεύσει? Και ακόμη, πώς σχολιάζετε τις πληροφορίες για αποστολή των S-300 στην Ουκρανία? Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας, δεν υφίσταται κανένα τέτοιο ζήτημα. Ακούσατε έτσι? Μόνο αλήθειες ο Πρωθυπουργός. Δεύτερον, στα πλαίσια των αποφάσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει αναλάβει να εκπαιδεύσει τμήματα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε ελληνικά στρατόπεδα. Θα μας πείτε, δεν το είδατε στις ειδήσεις ή στο φασαριώζικο διαδίκτυο. Σωστά. Αυτά τα γράφει μόνο ο ριζοσπάστης. Τρίτον, και μάλλον σπουδαιότερο και πιο επικίνδυνο. Πριν ακόμα τον πόλεμο,
Βασικές υποδομές της χώρας παραχωρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ για πολεμικούς σκοπούς. Μάλιστα, αυτό το γαϊτανάκι των παραχωρήσεων το άνοιξε πριν τη Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγκαινίασε τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, την εγκατάσταση αμερικάνικων ελικοπτέρων στο Βόλο, ενώ παζάρευε την εγκατάσταση και άλλων βάσεων. Και αυτά δεν τα λέμε από το μυαλό μας, τα ομολόγησε ο προηγούμενος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Καλό παιδί αυτός και χωρίς κομματικά ταμπού. Όποιος και αν κυβερνούσε, μπαινόβγαινε στο Μαξίμου και στα Υπουργεία. Αλλά δεν τα έλεγε μόνο αυτός. Η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ υπερθεμάτιζε στο γιατί πρέπει να ανοίξουν νέες αμερικανικές βάσεις. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα λιμάνι το οποίο ζήτησε να χρησιμοποιηθεί για μεταφορές συμμαχικών δυνάμεων προς τα Βαλκάνια. Αυτά έλεγε ο Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2018 για την Αλεξανδρούπολη, για την οποία τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει τον έκπληκτο που αξιοποιείται το λιμάνι από το ΝΑΤΟ. Η πρόσφατη ελληνοαμερικάνικη συμφωνία με την παραχώρηση επαόριστων νέων βάσεων στις ΗΠΑ είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τέτα τέ τη Νέα Δημοκρατία και αυτή σκόραρε. Σε λίγο, οι βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα θα είναι περισσότερες από τα νοσοκομεία. Όμως, αν το νόμισμα της παραχώρησης υποδομών στο ΝΑΤΟ έχει στη μία όψη ότι από την Ελλάδα ξεκινάνε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, η άλλη όψη του έχει αυτό που κατά καιρούς έχουν αναφέρει αξιωματούχοι αντιπάλων κρατών προς το ΝΑΤΟ. Ότι δηλαδή οι βάσεις και οι νατοϊκές υποδομές θα αποτελούν στόχο σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου. Άλλωστε αυτό το έχουν πει δημόσια αξιωματούχοι της Ρωσίας, παλιότερα του Ιράν και ούτω καθεξής. Σε αυτούς τους κινδύνους έχουν χώσει τον ελληνικό λαό η ελληνική κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Για να πιστεί ο λαός μας ότι η πολύμορφη συμμετοχή της Ελλάδας είναι για το καλό όλων, έχει επιστρατευτεί ένα βουνό επιχειρημάτων. Ας δούμε ορισμένα από αυτά. Πρώτον, λένε, αν η Ελλάδα μπει πιο βαθιά στους σχεδιασμούς των ισχυρών, τόσο πιο προστατευμένη θα είναι από την απειλή της Τουρκίας. Ωραίο αυτό, δεν το είχαμε ξανακούσει. Μόνο καμιά 70 χρόνια, από τότε δηλαδή που μπήκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, ακούμε την ίδια κασέτα. Το ακούμε μάλιστα και σε διάφορες βερσιών. Πότε από κυβερνήσεις συνεργασίας, πότε από κυβερνήσεις δεξιές, πότε από κυβερνήσεις υποτίθεται προοδευτικές. Βέβαια τώρα τελευταία με την Τουρκία να παζαρεύει τόσο ανοιχτά με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα γίνει στο Αιγαίο, κάθε φορά που λένε ότι το ΝΑΤΟ μας προστατεύει, γελάει και ο κάθε πικραμένος. Το πιο αποκαλυπτικό βέβαια είναι όταν ξεσπαθώνουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Τόσο βαθιά συμφωνούν που μαλώνουν για το ποιο συμφωνεί περισσότερο ότι το ΝΑΤΟ όντως μας προστατεύει. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη μαγική εικόνα ότι οι σύμμαχοι στηρίζουν την Ελλάδα, ενώ απ' την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτείνει ότι οι σύμμαχοι δεν στηρίζουν τη χώρα γιατί η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε τέτοια ανταλλάγματα στη διαπραγμάτευση μαζί τους, δηλαδή δεν τους πίεσε αρκετά. Τώρα, τι συμμαχίες είναι αυτές που ένα σύμμαχος, η Τουρκία, απειλεί άλλον σύμμαχο την Ελλάδα ότι θα καταλάβει νησιά και εδάφη, είναι ένα ερώτημα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, λέει η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα είναι πάντα με τον αμυνόμενο, γι' αυτό στηρίζει την Ουκρανία. Αλήθεια. Στη Ιουγκοσλαβία το 99 ήταν με τον αμυνόμενο. Στο Ιράκ το 2003 ήταν με τον αμυνόμενο. Στη Λιβύη ήταν με τον αμυνόμενο. Στη Συρία, όχι βέβαια. Δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Αλλά δεν τελειώσαμε, έχει κι άλλα. Τρίτον, λέει η κυβέρνηση και οι διάφοροι παπαγάλοι του ΝΑΤΟ, δηλαδή αν η Τουρκία επιτεθεί στην Κύπρο, δεν θέλετε οι σύμμαχοι να στηρίξουν την Κύπρο. Εδώ μιλάμε για βιασμό της ιστορίας και της λογικής. Ποιος εισέβαλε στην Κύπρο το 1974? Η νατοϊκή Τουρκία. Τι έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ? Πλάτες στην εισβολή. Τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια που η τουρκική κατοχή εξελίσσεται σε διχοτόμηση του νησιού στην πράξη? Οι Αμερικάνοι μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σπρώχνουν τη διχοτόμηση για να κλείσει μια ώρα αρχίτερα. Άρα, δεν υπάρχει ερώτημα τι θα κάνουν οι σύμμαχοι σε περίπτωση εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ό,τι κάνουν πάντα. Ό,τι χρειαστεί για να κρατηθεί η νατοϊκή συνοχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι δεν λένε? Τέταρτον. Κάποιοι λένε ότι η σημερινή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία θα επιστραφεί στη χώρα όταν η νατοϊκή Τουρκία επιτεθεί στην νατοϊκή Ελλάδα. Μα καλά, σοβαρά μιλάνε. Και γιατί δεν θέτουν το ερώτημα σε ενεστώτα χρόνο? Τώρα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή. Τώρα που αδειάζουν αποθήκες του ελληνικού στρατού για να πάνε όπλα σε διάφορα ναζιστικά κατακάθια στην Ουκρανία. Τώρα που συντελείται σύμφωνα με αναλυτές μερική αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Γιατί η κυβέρνηση της Τουρκίας αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της?
γιατί οι διεκδικήσεις της Τουρκίας έχουν αβάντα από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΝΑΤΟ πάντως, που όπως λένε θα στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης από την Τουρκία, είναι το ίδιο ΝΑΤΟ που δεν ψιθυρίζει καν αν τα νησιά που αμφισβητεί η άρχουσα τάξη της Τουρκίας είναι ελληνικά. Βασικά, το ΝΑΤΟ το ενδιαφέρει τα νησιά να είναι νατοϊκά. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στον ρωσονατοϊκό πόλεμο στην Ουκρανία γίνεται για δύο εξαιρετικά συγκεκριμένους λόγους. Τη στήριξη στους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων της αστικής τάξης της Ελλάδας. Τελεία και παύλα. Γιατί ο λαός χάνει, αλλά οι εφοπλιστές κάνουν χρυσές δουλειές με τη μεταφορά αμερικάνικου υγροποιημένου αερίου. Γιατί ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, αλλά οι μεγάλες εταιρείες της ενέργειας δημοσιεύουν ρεκόρ κερδών κάθε μήνα, ακόμα και 400% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Γιατί ο λαός ανησυχεί για τις διεκδικήσεις της νατοϊκής Τουρκίας, ανησυχεί για τον κίνδυνο ακόμα και από ατύχημα να γενικευτεί ο πόλεμος, αλλά το παν για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι να παραμείνει ενωμένο το ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πόλεμοι γίνονται για τα διόδια και όχι για την Ελένη που λέει για ένα τραγούδι. Και όποιος άκουσε το σημερινό μας podcast και σκέφτηκε «Ρε τι κάνουν αυτοί που μας έχουν μπλέξει», έχει τη θέση του κάτω από το πανό που γράφει «Έξω η Ελλάδα από τα πολεμικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ». Αυτό έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός και γι' αυτό παλεύει μόνο το κουκουέ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μέχρι τότε, στο 902GR και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις. Καλή χρονιά σε όλους.